Λέει ρε τσακαλέ, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. FC Mobile, μου το ζητήσατε, θα το κάνω. Βλέπετε εδώ έχω 59.800 caps και ο άλλος έχει 56.810. Έχω διαλέξει την Aston Villa, το σήμα τουλάχιστον, και ο άλλος έχει διαλέξει Manchester. Πρέπει να σας δείξω για την ομάδα μου. Ωραία, αυτή είναι η ομάδα μου, τουλάχιστον η βασική εντεκάδα. Το κακό με μένα είναι, παιδιά, έχω σταματήσει να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Μ' αρέσει να παίζω όταν μπορούσα και πηγαίναμε 5x5 και επίσης παίζω από ταμπλετάκι. Θα προσπαθήσω να νικήσω. Ναι, ξέρω τώρα που δεν έχω κάποιο challenge. Δεν ξέρω αν θα το δουν άτομα που είναι έτσι, παίζω στο ξέρω. FC Mobile μου θυμίζει full όταν έπαιζα από το PlayStation 2 ποδοσφαιράκια. Μπορούμε να του κάνουμε μια τρίπλα εδώ έτσι και ένα shoot. Και ο ναι, μπήκε. Ο Ρίκεν το έβαλε. 90 overall, όπα ρε. Δεν το ήξερα ότι έχω τέτοια παιχτούρα στην ομάδα. Θα το ψάξω μετά να το δω. Οπ, τι του έπαιξα εκεί. Σάρκας ο τριπλαδόρος. Αν δε, γεια. Αν δείτε να λέω κάποιον παίχτη λάθος, να τον προφέρω λάθος, μη με κράξετε. Αυτός μπορεί να λέγεται Ράικεν. Πιέζει, αλλά θα πάρουμε την μπάλα. Νομίζω, έχω να παίξω τώρα. Οχ, όχι. Δεν ήθελα σου, τι ήθελα να το κάνω προθυμένη. Για κάποιο λόγο την έκανα πολύ fail. Πρέπει να του βάλουμε ακόμα ένα goal. Ωραία. Σουτ, σουτ κατευθείαν. Άντε, γεια. Εντάξει, ακόμα είναι εύκολο το επίπεδο. Αν δεν παίζω ακόμα με μποντάκια, που υπάρχει αυτή η πιθανότητα, κάμψη έκανε για πανηγυρισμό. Θέλω να τους βγάζω τους πανηγυρισμούς. Δεν είμαι από αυτούς τους toxic. Τουλάχιστον στο PC, παιδιά, σε κάποια φάση έφτασα να παίζω με αυτούς. Κάθε γκολ το πανηγύριζαν. Δίχως αύριο για να είναι toxic. 2-0 είναι μια απόσταση ασφαλείας. Άρα, αν σας αρέσει, θέλω να μου γράψετε συμβουλές. Πώς παίρνω παίκτες και αυτά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Έχω να ασχοληθώ με ποδοσφαιράκια από εποχές PlayStation 3, νομίζω. Αυτό δεν ήταν offside, ήταν. Αλλού ήθελα να τη βγάλω. Καρά offside ήταν, bro. Όχι απλά offside. Μου το προτείνατε και παλιά, σάργα παίξε στο κινητό FC Mobile και έλεγα πόσο καλό μπορεί να είναι. Είναι ωραίο. Πέρα από το troll, εγώ που είμαι fan έτσι τέτοιων γραφικών στα ποδοσφαιράκια. Δεν μπορεί να έχει τα γραφικά όπως έχει ένα PC. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Είναι πολύ καλό. Και το καλύτερο είναι δωρεάν. Τουλάχιστον για να παίξει. Άντε πάλι. Βγήκε ωραία. Ναι, τώρα ξέρω είναι η φάση που το απολαμβάνω. Διότι είτε με βάζει με μποτάκια, είτε διαλέγει τους πιο άχρηστους και λέει παίχτε μαζί του για να χαρεί λίγο το παιδί, το καημένο. Πρώτο ημίχρονο με 3-0. Εγώ, έτσι. Μπορώ να πω ότι τα γραφικά για mobile είναι πολύ καλά. Και αν μάθω για μεταγραφές και αυτά, θα είμαστε super. Εν τω μεταξύ, το ταμπλετάκι ζορίζεται λίγο, ναι. Γιατί δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να σηκώσει αυτό το ποδοσφαιράκι. Αν κάνω ένα shoot από εδώ. Ναι. Δεν ξέρω αν και με πιο δύσκολους αντιπάλους μπαίνει τόσο εύκολα. Έχει πάθει μανία με τις κάμψεις αυτός. Δεν κάνουν καθόλου άμυνα. Αυτοί που παίζω τουλάχιστον. Μα καθόλου είναι σε φάση μου λένε σάρκα πέρνα, βάλε τον γκολ να χαρείς. Θα αφήσω λίγο να κάνω μια ανασύνταξη της ομάδος. Κάνουν και αυτή την άμυνα, φτιάξαν τη ζώνη της άμυνας. Και τώρα από εδώ και έτσι. Και έτσι και χαλαρά. Και τον γκολ το έβαλε ο Τζορτζίνιο. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι. Αλλά είναι ο Τζορτζίνιο με το 20. Θα προσπαθήσω ένα έξω από την περιοχή. Γιατί όχι. Ναι, βρήκε κόντρα. Θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπορεί στο επόμενο. Τα ματσάκια δεν κρατάνε πολύ. Αλλά είναι κομπλέ όσο κρατάνε, η αλήθεια είναι. Έξω από την περιοχή είπαμε ένα γκολ. Όχι. Σουτ, σουτ, έτσι όπως είσαι. Άντε γεια. Άντε γεια, DM26. Ξανά ο Ρίκεν. Πόσα γκολ έχει βάλει. Λέτε να έχει κάνει hat-trick. Δεν το πρόσεξα ποτέ. Το κόψαμε ωραία. Αλλά δεν έχουμε παίκτες για την επίθεση. Τώρα έχουμε. Ναι, αλλά έληξε. 6-0. Καλά πήγε γι' αυτό. Τέλεια. Δεν ξέρω αν βάζω πολλά γκολ. Αν παίρνω κάποιο βραβείο. Καταλάβατε, κάποια XP εννοώ. Νομίζω πως ναι. Ο Ρίκεν έβαλε 2, έβαλε 2 γκολάκια. Ο Μωράτα στο 23. Ο Τζορτζίνιο ξανά ο Μωράτα. Άρα αυτή είναι η καλύτερη μου. Δεν θέλω να φανταστώ τι καμένοι υπάρχουν και εδώ που δεν βλέπουν τον ίδιο και παίζουν όταν θα ανέβω. Δεν ξέρω τι κατηγορίες έχει εδώ. Επίσης δεν ξέρω αν όντως παίζω με real players ή απλά μου κάνει τη χάρη το παιχνίδι. Πάμε για ακόμα ένα ματσάκι. Αυτός έχει 66.120 κύπελα. TM26 έχω overall 79. Παίζω 4-2-3-1. Και ο άλλος παίζει 4-2-3-1. Ίδιο σύστημα έχουμε. Λογικά για να έχουν nickname. Οπα, call, δεν έχουμε τέτοιο, ρε. Κάντο. Πάλε καλά. Δεν είχαμε σήμα. Και τώρα πήγα να κατηγορήσω το tablet. Άρα υπάρχει ενδεχόμενο τα κολλήματα να είναι και λόγω σήματος, όχι μόνο tablet. Γιατί εντάξει, δεν είναι πολύ δυνατό. Εφόσον το σηκώνει, πάλι καλά, παιδιά. Ας βάλω κάποια challenge μόνος μου στον εαυτό μου. Π.χ. αυτόν τώρα έξω από την περιοχή το. Τώρα βάλω ένα γκολ έξω από την περιοχή. Ωραία, έξω από την περιοχή είμαστε. Το σουτ το πιάνει. Αχ, το έβγαλε. Κοιτάξτε τι μου αρέσει τα corner εδώ. Ότι διαλέξει παίκτη με tap. Δηλαδή θέλω να πα την μπάλα σε αυτόν. Και είναι τέλειο, bro. Γιατί δυσκολεύομαι λίγο να βρω παίκτη το PC όταν έπαιζα. Δυσκολευόμουν πολύ. Βασικά δεν τον έβρισκα ποτέ έξω από την περιοχή. Σουτ. Αχ, θα παίξει πολύ κόντρα. Έξω από την περιοχή ξανά. Έστω από corner να το βάλουμε. Προσπαθώ τώρα να το βάλω έξω από την περιοχή. Εδώ, τόνανε. Let's go, πιάσει την κεφαλιά. Την έπιασε όμως ο τσάγαλος. Κινήσει προς τα μέσα όμως. Ωραίο το πιάσε το γυριστό, μπρο. Ούτε αυτός κάνει άμυνα εντωμεταξύ. Για πάμε λίγο. Σουτάρα. Όχι.
Πάνω που είπα ότι δεν κάνει άμυνα. Έξω από την περιοχή. Έπρεπε να το είχα κάνει πιο δύνατα, αλλά φοβήθηκα ότι θα το κοκκινήσω. Ωραίο tackling πέτυχε. Μπράβο μου. Άρα αυτό είναι ένα δοκιμαστικό επεισόδιο. Κάθε φορά δοκιμάζω παιχνίδια, παιδιά. Και δω ότι έστω και λίγο σας αρέσουνε, προσπαθώ να τα συνεχίσω. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή όμως, να μάθω τη φάση του. Σεντρούλα, ποτέρα. Πολλά corner παίρνω. 4 λεπτά καθυστέρηση. Ο λόγος στα πολλά corner μάλλον. Πιάστο καλά. Τι έχει βγάλει σήμερα αυτός ρε μπρο, δεν γίνεται. Άφησε και κάτι. Δηλαδή αυτός παίζει να γεννήθηκε με αυτό το σκοπό. Α, το κάνει μόνος του τώρα, γιατί. Όχι. Όχι, ρε, τι έχει βγάλει. Ρε. Δεν γίνεται, ρε. Έχει βγάλει τα πάντα. Μήπως δεν παίζω με μποτάκια. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, αφήνω αυτό με έξω την περιοχή και πάμε να κερδίσουμε. Να βάλω γκολ έξω από την περιοχή το challenge. Πρέπει να σε κερδίσω, φιλάρα μου. Δεν έχουμε καλό WiFi. Δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να κάνω για να βάλω ένα γκολ. Γλιστρώ τα χέρια μου στο ταμπλετάκι. Βέβαια θα με κόψει. Ό,τι ξαναπαίρνω όμως. Πάσα, πάσα, πάσα. Σουτ. Όχι. Ω, μπρο, μπρο, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πάρτε κεφαλιά όμως. Ένα τάκλι είναι εκεί. Κακώς το έκανα. Όπα, 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 όπα. Τελευταία στιγμή καταφέρνω και διώχνω. Πάλι καλά. Εν τω μεταξύ να το πω αυτό. Δεν έχω παίξει ποτέ ποδοσφαιράκι. Έτσι φάση από τάμπλετ. Όπα, γιατί έμεινε έτσι ρε σαν άγαλμα. Τι φάση. Στο Squid Game έπαιζε. Δεν ήθελα να του δώσω για να μην γράψει το offside. Προθυμένη δεν το ρισκάρω γιατί έχω ξεχάσει πως κάνεις. Βγαίνει μόνος του. Και ναι, το 82 ο Τζορτζίνιο. Τζορτζίνιο Μωράτα και ο Ρίκεν. Μας έχουν εκπροσωπήσει, παιδιά. Οι τρεις παιχταράδες μου. Βλέπετε πως τον έβγαλα μόνο του στον κενό χώρο. Αποφασίζω να το σουτάρω κατευθείαν και να μην κάνω το 1-2 γιατί ο άλλος πιεζότανε. Έμεινα μαρκάριστος και έκανα το θαύμα μου. Σαν το θαύμα παιδί. Το θέμα είναι αυτός να μην με ισοφαρίσει τώρα. Αν μπορώ να του πετάξω κι άλλο ένα, γιατί όχι. Άρα μπορώ να καταλάβω το λόγο που μου το ζητάγατε φουλ. Έχω κατέβει πολύ κάτω. Θα μοιράσουμε εδώ. Πέταξα ένα έξω από την περιοχή. Μήπως κάναμε και το challenge. Καθώς βλέπουμε ότι είμαστε στις καθυστερήσεις πλέον. Έκανα και τις καθυστερήσεις και δεν το είχα καταλάβει. Θέλω κάποιον εξειδικευμένο στο FC Mobile να μου γράψει από κάτω πώς να κινηθώ. Καταλάβατε. Τι να κάνω. Γιατί δεν έχω ιδέα. Sorry που αυτό το επεισόδιο είναι απλά να παίζω match. Νομίζω θέλετε pack opening και τέτοια. Αλλά δεν μπορώ να βάλω λεφτά χωρίς να μην ξέρω τι κάνω. Με καταλαβαίνετε έτσι. Πάντως ματσάκια τρελαίνομαι να παίζω, παιδιά. Τρελαίνομαι πάρα πολύ. Και λογικά όσο κερδίζω θα με βγάζει με καλύτερους. Για να μου πει σάρκα, βάλε το χέρι στην τσέπη να φτιάξει ομάδα. Θα κάνουμε μια πάσα εδώ. Θα γυρίσω έτσι με αυτόν εδώ. Θα δώσω τον δίπλα και ένα σουτ από εδώ. Ελπίζοντας. Έλα, έλα, έλα. Άντε, γεια. Δεν αφήνει τέτοια ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Μωράτα. Κλασικό κάμψερε. Όλο κάμψη κάνει. Πήραμε την μπάλα από την κόντρα. Εντάξει, μου λίγο τυχερό εδώ. Τύχη ήταν με το μέρο μου εδώ. Πες μου τι γίνεται σαν το PC που κατεβαίνουν κατευθείαν από τη σέντρα και σου βάζαν γκολ. Ευτυχώς εδώ δεν γίνεται κάτι τέτοιο, μάλλον τουλάχιστον στο επίπεδο που είμαι. Άμα με ρωτάς αν μου αρέσει περισσότερο από το Brawl Stars, ναι, μου αρέσει περισσότερο αυτό από το Brawl Stars. Όχι, όχι, ρε, πόσο τυχερός έχω σταθεί. Ο άλλος θα με βρίζει και δεν θα έχει και άδικο, έτσι. Νομίζω μπορώ να το βάλω κι αυτό με ένα σουτ έτσι. Ω ναι, ω ναι. Και ξανά ο Μουράτα. Δώστε την, μπράβο. Κάνουμε sprint από εδώ. Ένα εδώ και σουτ. Ναι, ρε μπρο. Εν τω μεταξύ, έχω πάρει τόσες ανεχητήσεις. Ο Τζορτζίνιο, εντάξει, κλασικό σκόρερ εδώ της ομάδος. Κορνεράκι, ένα γκολ από κόρνερ, το θέλουμε. Όχι με τη γη. Εντάξει, αυτό το ξέρω από τότε που πήγαινα μπάλα. Αν το σώμα σου είναι λάθος, δεν πρόκειται να γράψεις το πλεκτό, ούτε με αίτηση τον ΑΕΔ. Έξω από την. Πάρτε. Όχι. Σίγουρα μετά θα πρέπει να μάθω καλύτερη άμυνα στο παραπάνω επίπεδο. Αν δεν θέλω να πετάξω το τάμπλετ από το δεύτερο όροφο με τους tryharders που θα βρίσκω. Γιατί αυτή τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω τι φάση. Παίζει να είναι στο game. Ωρα ρε, 2 λεπτά. Βέβαια έχει αρκετή προπόνηση να κάνει. Άρα θα είναι περίεργο αν όντως είναι real players και όχι μποτάκια και παίζουν έτσι. Γιατί τους κερδίζει κάποιος που δεν έχει παίξει ποτέ από mobile, δεν έχει παίξει ποτέ από tablet. Ξέρετε πόσο κόπο έκανα, παιδιά, για να φτάσω εδώ να μπορώ να παίζω κανονικούς αγώνες. Αυτό ήτανε, παιδιά. Ακόμα μια νίκη για τον καλύτερο YouTuber. Γράψτε μου από κάτω πραγματικά συμβουλές. Ελπίζω να πάει καλά από θέμα προβολών. Γενικότερα, να συνεχίζω τα βίντεο. Δυστυχώς πρέπει να πηγαίνουν κάπως καλά. Μην φανταστείτε πολλές προβολές. Τύπου 5.000 views. Αν θέλετε και έχετε την όρεξη, κάποιος που ξέρει πολύ καλά, να μου γράψει έναν αναλυτικό οδηγό και τι θα θέλατε να δείτε αν συνεχίσει αυτή η σειρά από εμένα. Εγώ έχω σκεφτεί να κάνω κάποια challenge. Θα δούμε τώρα, αλλά πρέπει να το μάθω πρώτα για να κάνω challenge. Δεν μπορείς να μην ξέρεις ένα παιχνίδι για να κάνεις challenges. Ευχαριστώ αν παρακολούθησες το βίντεο μέχρι εδώ. Αν είσαι real, κάνε like και subscribe. Real σημαίνει να βλέπεις όλα τα βίντεο, γιατί εδώ είμαστε μια παρέα. Bye, Habitus.